Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Charles Michel, παρέθεσε σήμερα το μεσημέρι γεύμα εργασίας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Νίκο Αναστασιάτη. Ήταν η πρώτη επίσημη συνάντηση των δύο Πρόεδρων μετά την ανάληψη των καθηκόντων του κυρίου Charles Michel α, ως Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση διεξοδικά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και όπως ήταν φυσικό και το κυπριακό. Στα πλαίσια της συζήτησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2029 έως 2027 του προϋπολογισμού δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τις επιφυλάξεις και ανησυχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας που αφορούσαν κυρίως την ενίσχυση των αποδοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας ως μέλους ε, των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο εξειδικευμένα τα θέματα από το Ταμείο της Πολιτικής Συνοχής για την μετανάστευση, την αγροτική πολιτική, ενώ ταυτόχρονα α, ανέφερε στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της, και επεσήμανε τις ιδιαιτερότητες της Κύπρου ως μιας νησιώτικης χώρας μέλους, απομακρυσμένης από τα άλλα κράτη της Ευρώπης, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να έχει τα ωφέλη από την κοινή αγορά ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αντιμετώπισε θετικά τις θέσεις που είχε η Κυπριακή Δημοκρατία. Στο Κυπριακό, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας τόσο στην αποκλειστική οικονομική ζώνη όσο και στην αμόχωστο, τις απειλές δηλαδή της Τουρκίας για άνοιγμα της περιφραγμένης πόλης και τον επικισμό της. Έγινε ιδιαίτερη συζήτηση για το θέμα της αμοχώστου και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι δεν θα πρέπει να αναμένεται από την Κύπρο ευέλικτη πολιτική στα θέματα που αφορούν την Τουρκία, την ενταξιατική της πορεία, τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και τα κονδύλια τα οποία δίδονται όχι μόνο στην Τουρκία, αλλά και στους τουρκοκυπρίους. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε τον κύριο Charles Michel για τις κυρώσεις οι οποίες έχουν επιβληθεί στην Τουρκία και σημείωσε ότι αναμένουμε ακόμη μεγαλύτερες κυρώσεις με την προσθήκη ονομάτων νομικών προσώπων και φυσικών προσώπων στη λίστα καθώς και άλλα μέτρα τα οποία συζήτησα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι θα πρέπει να δοθούν ισχυρά μηνύματα στην Τουρκία και να υπάρξει κόστος για την Τουρκία για να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί η Ευρώπη να ανεχθεί τις έκνομες της ενέργειας. Συζητώντας το Κυπριακό, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ρώτησε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας εάν θα ήταν επιθυμητή μεγαλύτερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα των έκνομων ενεργειών της Τουρκίας για εκτόνωση της κατάστασης. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλωσόρισε την θέση αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζήτησε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να υπάρξει ακόμη πιο έντονη παρουσία της ενομένης ΕΕ Ευρώπης για την επίλυση του Κυπριακού, το οποίο πρέπει να βασίζεται στις αποφάσεις των ΗΕ ΕΕ Εθνών να διαφυλάτει το ευρωπαϊκό κεχτημένο και να είναι μια λύση βιώσιμη και δίκαιη. Επίσης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι η πιο έντονη παρουσία και εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωση στα τεχτενόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο είναι υπόθεση της Ευρώπης εφόσον επηρεάζονται μεταξύ άλλων και χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Charles Michel ενημέρωσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι μετά από την συζήτηση που είχαν θα επικοινωνήσει με το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών το ταχύτερο δυνατόν για να συζητήσουν πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνδράμει στις προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού προβλήματος. Όπως ήταν φυσικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την πρωτοβουλία του αυτή και αναμένουμε τα αποτελέσματα αυτής της επαφής του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλαδή με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και της Περαιτέρω Ενέργειας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να επισκεφτεί επίσημα την Κύπρο η πρόσκληση έγινε αποδεκτή και θα α, έχουμε σύντομα την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η επίσημη επίσκεψη.